Εδώ είμαστε κύριοι και κυρίες, κυρίες και κύριοι μάλλον. Γεια σας σε όλους, σε όλες. Σε όλους, σε όλους. Στη γειτονική Κύπρο θέλω να δώσουμε χαιρετίσματα. Πω, πω, τι έχουμε Μεγαλόνισο. Έχουμε Κίκο. Τη φίλη μας. Κίκο, κινεί όλα τα νήματα. Ναι. Στη Λεμεσό. Δεν είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση αυτή την εποχή, αλλά είναι θέμα χρόνου να ανακάμψει και να ξαναγίνει βασική κομμάτι, πρωταγωνίστρια. Αυτό το κομμάτι, αυτό το ιστούχημα. Το οικονομική μετανάστρια. Ναι, ναι, το αλάνδαστο. Τίποτα. Ο Θεός είχε μεγάλα κέφια κατά τη δημιουργία της. Δηλαδή τη βλέπεις αγουροξυπνημένη και δεν έχει καμία διαφορά από άκρος περιποιημένη. Έτσι, έτσι. Τα είπες όλα. Ναι. Ωραία παραμείωση αυτή. Ναι. Εντάξει, είναι τέτοιο άτομο. Υπάρχει. Και όμως αυτό το άβημα μάχης, αυτό το τάγκ βασανίζεται στην γειτονική Κύπρο και δεν την έχουμε εδώ κοντά μέσα στη Θεσσαλονίκη μας. Ναι, και αυτό είναι θέμα χρόνου. Είναι, ναι, είναι θέμα χρόνου να κινήσουμε όλα τα νήματα όπως πρέπει για να επανέλθει. Έτσι, παίρνοντας τα ποσά που τις αξίζουν μηνιαίως. Είναι ήττα για τη Θεσσαλονίκη πρώτα απ' όλα, ότι αυτό το αριστούργημα. Αυτό το, το ποίημα. Το ποίημα, ναι, αυτό το. Το θηλυκό, φίλε. Ναι. Θηλυκό, αλλά την κανονική του έννοια. Ωραία, νομίζω ότι την αποθεώσαμε αρκετά. Ναι, όχι, όχι, λίγο ακόμα. Έτσι κι άλλο. Λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα. Να έχει ιτηθεί η πόλη, να έχει αναγκαστεί να φύγει στη Λεμεσό, σε μια κατάσταση που κάποιοι λένε ένα νη στο τέλος κοροϊδιστικά, χωρίς λόγο. Κανένα. Αυτοί οι τραγουδιστές, όλοι νομίζω ότι είναι Γιάννης Πάριος, Μιχάλης Βιολάρης. Αυτό, και πάνω από ένα 60 καλύτερο. Τα ριάλια, ριάλια. Ναι, και υπάρχει η καλύτερη Ελλάδα. Όχι, αυτό ήταν το Ναμάν. Όχι, αυτό ήταν. Ναι, έχουμε... Το Ιουάν, Ιουάν. Έχουμε κοινό Ιουάν εθνικό. Ήταν, είχαν συγκρότημα που Ιουάν ήταν 5. Ναι, Ιουάν ήταν 5. Ας το διάλογο. Ναι, ναι, ας το διάλογο. Ναι, ναι. Το θυμάμαι και στο τέλος έμεινε ένας μόνος του και τώρα τραγουδάει στην οικοδομή του σπιτιού του πάλι μόνος του. Και πάω ούτε η έννοικη δεν ήταν ακόμα. Και πάω μια μέρα σε ένα μπιτσόμπαρο. Εντάξει, και τραγουδάει ο ένας από τους 5 εδώ σε εμάς. Ναι. Κάνει ένα event το Κοσμοράδιο, τα φιλιά μας, στα παιδιά εκεί. Κάνει ένα event το Κοσμοράδιο και τραγουδάει ο ένας από αυτούς τους 5. Και τραγουδάει το κομμάτι. Ένα ψιλόρυμνο σε αυτό. Χριστοφόρο αυτό εδώ. Και εκεί που ξαπλώνω στην παραλία και θέλω να κουλάρω για το κεφάλι μου, είναι κάγκελο. Τραγουδάει το τραγούδι. Θες να κάνουμε σχέση. Σε πάρα καλό. Δηλαδή, μόνο ξύλο, ρε φίλε. Σηκώνεσαι το φάκελο, κλείσε το φάκελο. Πιστεύω ότι. Σηκώνεσαι με ένα ρόπαλο από την ξαπλώστρα και την πάντα πρέπει να είσαι ένα ρόπαλο στην ξαπλώστρα. Δεν ξέρει. Ναι, ναι, πολύ ιστορικό. Να κάνουμε σχέση, ναι. Να περπατάμε αγκαλιά, να σε φιλώ στα φανερά, να σε κρατάω από τη μέση. Τι βλέπεις, τι βλέπεις την κατάσταση, Σόφη. Α, τη βλέπω. Ναι, μπράβο, εκρηκτική. Πήρε θέση απευθείας. Να τόσο Βεζούβιος. Ναι, ναι. Λοιπόν, να πούμε λίγο τα αθλητικά τα χθεσινά, το τι έγινε. Αθλητικά. Περίμενε, έχεις μια ένταση. Ναι, πες. Λίγο, ναι. Γκολμπέτ είναι μαζί μας. Καλά, Γκολμπέτ σταθερά. Είναι και θα είναι η κορυφαία εταιρεία. Ναι. Εφάμιλ των κορυφαίων των κορυφαίων. Εκεί που σταματάνε οι στοιχηματικές ξεκινάει η Goldbet. Και πρόσεξε με, και αυτά που λέει το κράτος για 5 εκατομμύρια άδεια. Εντάξει. Γελάει ο κόσμος. Θα τους κυνηγήσουμε στο θάνατο πρώτα απ' όλα γιατί αυτά από εμάς κόβονται. Να τα ξέρετε. Δηλαδή είναι μια εταιρεία. Τι 5 εκατομμύρια. Γράψτε το 9 στους 10 θα κάνετε λάθος. 5 εκατομμύρια ευρώ. Τι γυρίσαμε στις δραχμές. Τι απαιτήσεις είναι αυτές. Ένας φυσιολογικός άνθρωπος θα γυρίσει και θα ρωτήσει. Πόσο μηδενικά έχει αυτό στο τέλος. Έτσι. Μα να σου πω κάτι παλαιότερα στην τουρκοκρατία υπήρχε ο κεφαλικός φόρος. Γνωστότερο ως χαράτσι. Δεν υπήρχε αυτό. Ήτανε πιο light οι άνθρωποι. Εδώ μιλάμε για αποκεφαλισμό. Ψάξε το κεφάλι να το βρεις που είναι. Και αν σας λείπουν τόσα ρε παιδιά, κάντε κάτι άλλο. Ήμαρτον. Τι να πάρετε, 23 τάλι να ψάχνετε. Τραγική, εντάξει. Τους κυνηγάμε λοιπόν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για τα 5 εκατομμύρια. Όχι, μόνο για αυτό τους κυνηγάμε, γενικότερα. Μόνο γι' αυτό. Ναι, συγκεκριμένοι. Μόνο γι' αυτό, ναι. Γιατί αυτά το που κάνουμε. Τις... Για το όχι, με τις εκκλησίες και με αυτά που κάνουμε αρέσουν. Ναι. Επίθεση. Ναι. Η εκκλησιαστική περιουσία. Οι παπάδες έχουν μαζέψει όλο το χρήμα της γης. Ακριβώς. Μοιράστε με, βοηθήστε. Παγκάρια, κάθε μαγαζί, κάθε εκκλησία και μαγαζί. Ναι. Ο Θεός αυτός που πιστεύουν όλοι, τα τόσο εκατομμύρια χριστιανισμό, μπήκε μέσα στον ναό του Σολομώντα και τα διέλυσε όλα. Ναι. Όταν έβλεπε εκείνη την αγαπηπολισία. Τέλο πάντων, μην πήγαν πού. Γι' αυτό κυνηγάνε οι Εβραίοι. Γι' αυτό κυνηγάνε οι Εβραίοι, να ξέρεις. Που είπε το ρίχνω τον ναό και σε τρεις μέρες το ξαναφτιάχνω. Δεν κατάλαβε τι είπε. Και αυτό άμα ζούσε τώρα. Να έλεγε ρίχνω την τούπα και σε τρεις μέρες τη φτιάχνω. Δεν ήταν πολύ ωραίο αυτό. Ωραίο θα ήταν. Ε? Ναι. Και να πηγαίναμε φλαπ να το. Να το. Ήρθε. Οπ. Τι ωραίο. Ένα γήπεδο. Τι γήπεδάρα θα κάνουμε. Στη Στάβα θα το. Φίλε. Πρώτα ο Θεός. Έτσι και γενικότερα είπαμε όταν κάνουν σχέδια οι άνθρωποι γελάει ο Θεός. Αλλά λέμε σε 3-4,5 χρόνια τόσο θα θέλει. Τόσο. Όλο το πακέτο, φούστα μπλούζα. Έτσι να απολαύσουμε την τούπα και να έτσι πάω Κλίβερπουλ. Να έχουμε έτσι, για ζέσταμα, ε. Ψυχολογικό. Και μετά εκτός έδρας και Μπαρσελόνα πάω. Ναι. Και μετά στην Τούμπα πάω κουμπάγερ. Δεν μου αρέσουν οι δηλώσεις που θα έρχονται ο Μέση, ο ένας, ο άλλος, όλοι αυτοί οι πρωτοκλασσάτοι. Τότε θα είναι άλλοι πρωτοκλασσάτοι. Λογικά θα είναι ο Γάλλος, ο Εμπαπέ. Τότε θα είναι στα απόλυτα καλά του. Θα είναι ο Αζάρ, άστα να πάει, το νούμερο ένα θεωρώ τότε σε τρία χρόνια. Έτσι, και όλοι αυτοί να επισκέπτονται την Τούμπα και τελειώνοντας και δεν το έχω ξαναζήσει αυτό ποτέ στη ζωή μου και σε εκείνη τη μόνη με το Λαμπομπονέρα, όποιοι θα έχουν παίξει. Α, τώρα που είπαμε για Λαμπομπονέρα και Αργεντινή.
Διάβασε μια αποστομωτική απάντηση που έδωσε ο Μέση σε ένα δημοσιογράφο. Όχι. Τι τον είπε. Το λέει ένα δημοσιογράφο. Κάνει μια ερώτηση. Λέει, εσύ λέει όμω στην Μπαρσελόνα βοηθήθηκε πιο πολύ από ό,τι βοήθησε. Γιατί εδώ τα γήπεδα σε βοηθάνε το ένα το άλλο και αυτά. Ενώ στην Αγγλία, αν πήγαινε, δεν θα μπορούσε να επιβιώσει. Και το λέει ο ψηλό Νάνο. Αυτή η καψούρα τη καρδιά μα ποδοσφαιρικά. Το νούμερο ένα για όλου. Είμαστε αυταρχικοί σε αυτό. Είναι το νούμερο ένα ο Μέση. Όλοι οι άλλοι έπονται. Να μαθαίνετε εδώ πέρα. Mm. Να διδάσκεστε. Λοιπόν, και συνεχίζουμε, τι λέει. Πάνε να δεις το λέει που έπαιζα εγώ μικρό στο Ροζάριο, να ναι, καταλάβεις. Ναι, φίλε. Ράσπες. Ροζάριο, παιδιά. Πώς μεγάλωσε, πώς γαλουκήθηκε. Μετράει η γειτονιά, φίλε. Η γειτονιά, Από τη γειτονιά σου ποιοι παίξαν μπάλα. Κωστάκης ο Κωστάκης, ο οποίος δεν ήταν γειτονιά μου ακριβώς. Παίξανε πολύ, φίλε. Αλλά δεν κάνανε όλη καριέρα. Αλλά Α και Β εθνική παίξαν αρκετά άτομα. Είχε αρκετού. Ναι, είχα αρκετού. Εκεί έσφυζε από ταλέντο η γειτονιά. Και εμένα ήταν καλή γειτονιά στο Βρούπουλο. Εμείς ήταν καλά χρόνια. Καλά χρόνια με μεγάλες γειτονιές, με πολύ ξύλο. Σε εισαγωγικά το γλυκό το ξύλο αυτό. Ξύλο ήταν και αυτό. Γλυκό, ναι, γλυκό, ναι, παιδί μου. Δηλαδή άνοιγε ράμα, δεν είχε. Ναι, δηλαδή να πας στο σπίτι όπως πρέπει, με τα αίματά σου, με τις γραζουνιές σου, με τις μόλοπες, ναι, να γανακτεί η μαμά, τι σε κάναν αγόρι μου. Ναι, ναι, ναι. Ποιος είναι αυτός ο αλήτης που σε χτύπησε να κατέβω κάτω. Και, να έχεις κάνει και τα γνωστά, ξέρεις. Δεν γνωστά, ναι. Να φύγουμε από τα κομμάτια του γειτονιά, να πούμε και το χθεσινό το μάτι ήταν πολύ ωραίο. Δεν ξέρω αν το είδε. Ματσάρα χθε, λοιπόν, στον Κετζελκίρχεν, έπαιζε η Γερμανία. Με την Ολλανδία. Εγώ είμαι φιλογερμανό ποδοσφαιρικά. Μου αρέσει αυτή η πρακτική που είχαν το αποτέλεσμα χωρί ποιότητα να παίρνουν αυτό που θέλουν, χωρί απόλυτη ποιότητα. Ναι. Γιατί γυμνασμένοι και τέτοιο είναι. Αυτό είναι. Αυτή είναι η σχολή του. Εγώ κάθε σχολή είναι αυτό. Στο τελευταίο παγκόσμιο κύπελο, πέρα από την γύμναση και τη σωματοδομή του, είχαν και πάρα πολύ καλή τεχνική κατάρτιση. Μην ξεχνάμε τα 7 γκολ που φιλοδόρησαν του Βραζιλιάνου. Καλή ομάδα. Mm. Χθε όμω υπάρχει μια νέα τάξη πραγμάτων στη Γερμανία. Νέοι ποδοσφαιριστέ μπαίνουν και παίζουν. Παίζει μπροστά ο Βέρνερ με το Σανέ. Ο Βέρνερ τη Λειψία και ο Σανέ τη Manchester City. Έτσι, μαζί με τον άλλον τη Μπάγκερ που έκανε μεταγραφή το Μαυρούλι. Ωραίο παίκτη. Τέλο πάντων μια τριάδα καλή, μια τριπλέτα. Ποιο είπε στην Άσενα. Αυτό τη Μπάγκερ που τον πήρε από τη Χέρτα. Στάβα και τα χέρια. Στάβα και τα χέρια. Στάβα και τα χέρια. Μια γανάκτηση. Και έτσι εδώ πέρα να αρχίσει να λε τι ομάδε. Εντάξει, ό,τι να είναι με μαγιό. Ούτε Χόφενχάιμ λοιπόν το πήρανε. Το Ζούλε πήρε η Μπάγκερ από τη Χόφενχάιμ. Ο οποίο είναι στόπερ, καμία σχέση. Α το Ζούλε. Εγώ σε λέω για τον έξω δεξιά, τον μπροστά, τον μαύρο. Ο Τσάντλι, πώ το λέω και ο Τσάντλι. Ο Τσάντλι αυτό είναι. Αυτό είναι. Να μην κολλήσει καθόλου. Περίμενα, θα το βρω. Ο Γκνάμπρι. Ο Γκνάμπρι, ναι. Στην Άσενα δεν παίζει. Ποιο έπεσε να είσαι. Ο Γκνάμπρι. Μπες μέσα να το δεις. Ωραία, περίμενε. Δεν θα πάω θέση, αλλά αν σοβαρά σου μιλάω, τότε θα ξεκινήσουν τα χαστούκια. Τέλος, με συζητήσεις, θα δουλέψουμε τη βία. Γιατί εσύ εδώ πέρα κάνεις μεταγραφές δικές σου, ακούς, πας στους παίκτες όπου γουστάρεις. Είχα ένα φίλο, τον έκανα μια ερώτηση, κάναμε ένα κουιζάκι, παιδί μου. Και αυτό μόλις έκανα την ερώτηση, δεν ήξερε την απάντηση. Και μόλις έλεγα την απάντηση και έλεγα παράδειγμα. Ο Οικονομίδης. Οικονομίδης! Από πίσω. Και έφυγε λίγο άτομο το λέω. Μην το κάνεις αυτό, είναι σιχαμένο. Τέλος πάντων. Το μάτς λοιπόν χθες ήταν Γερμανία-Ολλανδία. Οι Γερμανοί ήταν παγερά διάφοροι για το μάτς, αλλά είναι Γερμανοί. Ξεκίνησαν εντυπωσιακά, προηγήθηκαν με 2-0. Πες, το βιογραφικό του. Μπράβο, έπαιξε. Ξεκίνησε την καριέρα του από μία ανύπαρκτη. Πήγε στους 23 ετών, μην νομίζεις 80. Ναι, ρε. Από μια τοπική. Τον πήρε η Στουτγκάρδη. Ωραία. Η Άρσεναλ τον απέκτησε με 100.000 με τα τροφεία ουσιαστικά το 11-12. Δεν έπαιξε ποτέ. Όχι, ρε. Έχει συμμετοχή στην Άρσεναλ. Ναι. Μου θυμάμαι, ρε. Πήγε δανεικός για ένα χρόνο στη West Brom. Ξαναγύρισε στην Άρσεναλ. Πήγε δανεικός στη Βέρντερ και τον αγόρασε η Μπάγερ. Και πήγε στη Χόφενχάιμ. Δανεικός. Ο Κνάμπερ λοιπόν, τώρα είναι βασικός λοιπόν, και ανακατάστατος, ναι. στην ομάδα της Εθνικής Γερμανίας. Προηγούνται με 2-0 οι Γερμανοί, με ένα γκολ του Βέρνερ και ένα γκολ του Σανέ, 2-0 νωρίς. Και εκεί που λέμε είναι εύκολο, το έχουμε κυκλώσει στοιχηματικά. Έρχονται αυτοί οι Ολλανδοί, που ξέρεις υπάρχει άσβεστο μίσος μεταξύ των δύο κρατών, ναι. Ποδοσφαιρικά από εκεί. Έχω εικόνα από τον πόλεμο, να ξέρεις. Ναι, από τον τότε τελικό του 1974 που το χάσανε, έχουν τρέλα οι Γερμανοί που το χάσανε από αυτούς. Και τι γίνεται, ήθελε η Ολλανδία χ ή διπλό για να συνεχίσει αυτό το National League να είναι πρώτη και να διεκδικήσει και τα λεφτά. Γιατί το έπαθλο είναι 7,5 εκατομμύρια ευρώ που το κατακτήσει. Ναι. Ωραία.
Και με ένα γκολ του Πρόμες, πολύ καλό παίκτη αυτό, το 85. Τον σβήσαμε και σαν το παιχνίδι με τη Σπαρτάκη. Τέλος πάντων. Τώρα είναι σε Βίλη. Καλό παίκτη όμως είναι. Mm. Έτσι. Και ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ αυτού του στόπερ του Φαντάικ, αναμφίβολο κορυφαίο στόπερ αυτή τη στιγμή στον κόσμο τη Λίβερπουλ. Ο Γοδίν. Εντάξει, για σένα είναι ο Γοδίν. Για μένα ο Φαντάικ. Ο Γοδίν είναι ο Γοδίν. Δεν μπορεί να πάρει παραπάνω πράγματα από αυτά. Είναι πάντα στο 8, στο παίζει συνέχεια, αλλά έχει οροφή. Ο Φαντάικ είναι και ποιοτικότατο. Πέρα από καλό ποδοσφαιριστή. Ήρθε τώρα, είχε ηγετική φυσιογνωμία, όπως έχει και εγώ την ηγετική φυσιογνωμία. Έτσι, πέρασε μπροστά στο 90 και έκανε ένα γλυκό πλασέ και πέρασε την Ολλανδία. Το έκαναν χ 0-0. Αγκαλιές φιλιά στο τέλος. Mm. Αυτό το μίσος. 4 λεπτά δεν παίξαν καθυστερήσεις. Mm. Τυπιόμασταν. Βάλτε κάτι, κάτι κάντε. Άσο και over το μάτς και φυσικά το δώσαμε. Και φυσικά για μια ακόμη φορά γελιοποιηθήκαμε εύκολα. Αβίαστα. Έτσι, οδηγήσαμε τον κόσμο στην ήττα. Σήμερα, φίλοι μου Σόφοι, έχουμε National League. Έχει και Ευρωλίγκα. Έχουμε και Ευρωλίγκα. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε, πάρε εσύ. Από πού σου ενδιαφέρει. Να πούμε θέλετε να πάμε από μπάσκετ, γιατί είναι πιο ενδιαφέρον. Μπάσκετ, ναι, καλύτερα. Σαφώς καλύτερα. Λοιπόν. Euroleague. Έχει πολύ ωραίο μάτς. 4 μάτς. Έχει παίξει σήμερα και ο Ολυμπιακός μέσα στην Bayern. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι δύσκολα. Αυτός ο προπονητής έχει. Δεν ξέρω, σαν να μην έχει καταλάβει που ότι είναι σε. Είναι λίγο λάθος. Οι μπασκετικοί μου λένε ότι τους φόρμανε γρήγορα και τώρα θα κάνει μια κοιλιά. Θα κάνει κοιλιά, ε. Για πάμε λοιπόν. Λοιπόν, ξεκινάμε 7 η ώρα με το παιχνίδι Ανατολού Εφές με Μακάμπι Τελαβίβ. Σήμερα θα βάλουμε στοίχημα μεταξύ μας τι θα κάνουμε στο μπάσκετ. Ωραία. Θα δίνουμε νίκη-νίκη, ό,τι θέλεις εσύ και όπου είμαστε μαζί. Λοιπόν, Ανατολού Εφές με Μακάμπι Τελαβίβ. Μακάμπι Τελαβίβ, η οποία έχει από χθες νέο προπονητή, το Σφαιρόπουλο. Με νέα φιλοσοφία. Έτσι. Δεν πρέπει να νομίζουμε να κάνει κάτι. Δεν τις έχω εμπιστοσύνη και τις δύο. Πες λίγο τον Άσο και το διπλό, σε παρακαλώ ποσοστά. Ανατολού και. Μοιρασμένα πρέπει. Λοιπόν, ο Άσος είναι 1.36, το διπλό είναι 3.31. Η Μακάμπι είναι για γέλια, ρε. Νίκη, η Μακάμπι είναι η Μακάμπι. Ωραία, θα δώσεις κάτι. Δεν δίνω, δεν σου πιστεύω. Άσο, ημίχρονο, άσο τελικό εγώ, το εύκολο. Εντάξει. Εύκολο και ξέρεις, θα γελιοποιηθώ. Μου να πιάσω κανένα. Συνέχισε. Βγάζεις ημίχρονο, άσο τελικό γελάνε. Όχι χιάσο, δεν είπα τέτοιο πράγμα, μην βάζεις λόγια στο στόμα μου. Χιάσο, να γελάνε και είναι κρύοι μαζί μας. Λοιπόν, μετά πάμε Bayern Ολυμπιακός. Ποσοστά. Λέει και ποσοστά. 2.07. Και 1.79. Θα παίξω μπάγερ. Διαφωνούμε, εγώ θα παίξω Ολυμπιακό. Παίξω. Mm. Λοιπόν, μετά έχουμε Real Madrid με Gran Canaria. Αυτό είναι το ντέρμπι σε εισαγωγικά, ισπανικός. Καλή είναι η Gran Canaria, φίλε. Αλλά εντάξει, Real είναι Real. Πόσο καλά μπορεί να είναι τα Gran Canaria, φίλε, κοντά σε αυτό το μεγαθύριο. Δεν είναι τέτοιο μπάσταρδο μπάσκετ αυτή, δεν ξέρεις θα σου ξημερώσει. Αυτό είναι ωραίο για over. Over 161, πολύ ωραίο. Ο τελευταίος αγώνας για σήμερα, Ούλκερ Φενέρμπαχτσε με την Νταρουσάφακα. Νταρουσάφακα την έχει κάνει, θα τη στείλω στην Νταρουσάφακα και εγώ να ξέρει. Ναι, φίλε, πώς το λέει τόσο καλά. Καλύτερα από τον πρώτο του Νταρουσάφακα το λέει. Αφού και αυτό νομίζω έκπληξε τα νιώσει. Τι γίνεται, τι γίνεται εδώ, φίλε. Εκεί τώρα στη Θεσσαλονίκη, σε ένα ραδιόφωνο. Τι άλλο φωνάζουν αυτοί, φίλε. Τι θέλουν. Πάει, είμαι εγώ παδό στην Νταρουσάφακα, τι λέω. Μπορεί να έχουν κάποιο κομψό, κάτι δικό του, φίλε. Πώς, έτσι είναι. Δεν ξέρω, είμαι πολύ μπερδεμένο με αυτά. Δεν έχει ψωμί τον μπάσκετ. Αυτή η αγώνη είναι. Δεν παίζει και το που λέμε ο Σβέντ που από τότε που τον μίλησα δεν έχει πέρασει 10 πόντους. Ωραία. Να πάμε σε ένα θεματάκι αφού το μπάσκετ σήμερα για ολίγα θα τη δούμε έτσι ψηλό live. Να κυνηγήσουμε στο επόμενο πεντάλεπτο ξανά τα 5 εκατομμύρια. Έχω φάει φλάσ τώρα. Κυνήγα εσύ. Να πούμε λίγο τις 10 πιο ακριβές ομάδες στον κόσμο. Ναι. Να πούμε αυτό και μετά κυνηγάμε ανελέγκτα. Ποια είναι η πιο ακριβή. Η πιο ακριβή, για να πούμε. Η Παρί. Όχι. Επειδή θα μπερδευτούμε και εγώ δεν τις ήξερα, δεν βρήκα καμία, κατά λάθος, διάβασα. Mm. Η City είναι η πιο ακριβή. Και όλες έχουν πρόβλημα με το financial fair play, να ξέρεις. 900 εκατομμύρια ευρώ κοστίζει η ομάδα της. Και με τη σειρά μετά κατά κάτω είναι η Manchester United, που όλοι λέμε άντε η Manchester δεν είναι καλή και τώρα, δεύτερη πιο ακριβή ομάδα. 750 εκατομμύρια ευρώ κοστίζει. Ναι, τι παίζει το θέμα. Ναι, δεν έχει σχέση, λέμε τότε. Και μετά πάμε Paris, Liverpool, Chelsea, Barcelona, Juventus, Real 8η. Ναι, φίλε, αυτό δεν έχει Ρονάλντο. Άρσεναλ και Μπάγκερν. Η Ρεάλ έχει πολλούς γηγενείς. Τώρα είδες τι έγινε, κάνε φλαπ, χωρίς Ρονάλντο, γλιτώσανε τα λεφτά. Ναι. Αυτό σου πήρε 100. Καλό deal κάνανε, να ξέρεις. Δεν, καλό δεν deal με την έννοια ότι. Όχι, πιο ακριβή. Εντάξει, είναι πώ θα το δει κανένα. Άμα δει το ποτήρι μισογεμάτο ή άμα το δει μισοάδιο. Χάνε το απόλυτο star. Ωραία. Αφήνει όμω θέση για τη δημιουργία νέου star. Ναι. Ποιο είναι αυτό. Είναι στο ψάξιμο. Εσύ ποιο θα έπαιρνες. Εγώ το τι είναι η καψούρα μου. Εμπαπέ. Σταματάνε όλα. Δηλαδή αν η Ρεάλ πάει και κάνει ένα deal με Εμπαπέ και Αζάρ, τελειώνει το παραμύθι για τα επόμενα 10 χρόνια. Βέβαια, φίλε. Αναμφίβολα. Αναμφίβολα. Είπες ακριβώς τους απόλυτους.
σταματάνε όλα. Χαοτική η διαφορά με τον οποιοδήποτε δεύτερο μετά. Γιατί ο Αζάρ έχει 5 χρόνια ακόμα ποιοτικότατα. Ποιοτικότατα, τα καλύτερα του χρόνια. 27 είναι. Αυτό λέω, 5 άριστα χρόνια έχει. Ο οποίος έβλεπε σε κάτι ποσοστά που είχε στο παγκόσμιο κύπελο. Δεν τους έβλεπε. 12 επιτυχημένες τρίπλες σε τέτοιο επίπεδο, ξέρεις τι είναι. Δεν τους έβλεπε. Δεν σε βλέπε. Ειδικά με τη Βραζιλία, φίλε. Δεν, δηλαδή τι έκανε. Έπαιρνε την μπάλα του. Το κυνηγούσαν 4, έφευγε. Ωραία. Όλα τα λεφτά, φίλε, είναι να είναι χαρισματικός παίκτης. Διαβάζει την μπάλα πριν έρθει στα πόδια αυτό, του. Αυτό. Όλο το παιχνίδι το βλέπει μπροστά του. Ναι. Τη δίνει, την παίρνει δεξιά-αριστερό. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Η τεχνική με το μυαλό είναι ο συνδυασμός ο απόλυτος. Και έχει απίστευτη ποδοσφαιρική παιδεία. Ξέρει τι κάνει. Δεν πάει να τρέχει πάνω-κάτω έτσι όπου να είναι πηγαίνουμε. Πάντοτε έχει συγκεκριμένη διάθεση και ρόλο. Και τι παίζει. Παίζει κάθετα, ρε φίλε, το παιδί. Κάθετα στις πάσεις του. Φίλε, αν έχεις αυτή την ταχύτητα και την τεχνική. Είδε σαζά, φιλαράκι μου, σε αποθεώνουμε. Άσχετα που εσείς προχθές μας κάνετε ληστεία με τον αδελφό σου με εκείνα τα 5 γκολ που φάγατε από την Ελβετία. Και πήγαμε και στο γάμα ΔΕΛΤΑ ΕΠΣΙΛΟΝ. Ο αδελφός έβαλε τον γκολ. Ο δεύτερος. Ναι. Της Gladbach. Μην έρχεσαι πάλι και τις άλλες ομάδες. Όχι αυτή. Δεν πέτυχα τον Gladbach. Το περνάμε έτσι. Αυτό με τη λάσπη που λένε. Πάμε λοιπόν να πάμε στο κυνηγητό των 5 εκατομμυρίων που θέλουν να πάρουν από την Goldbet. Παιδιά, ακούστε, τα 5 εκατομμύρια είναι ένα μεγάλο νούμερο. 5 εκατομμύρια, παραδείγματος χάρη, έχει ένα budget ένας οργανισμός που έχει. Τα 5 εκατομμύρια τα βάζει στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ και βγαίνει μια δευτεροτρίτη συνέχεια. Ποιο ρε, Euroliga και σήμερα θα έχει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός αντί για Bayern Ολυμπιακός. Ωραία. 5 εκατομμύρια είναι μεγάλο το νούμερο. Δηλαδή, εγώ έχω 100 υπαλλήλους σε έναν οργανισμό και γραφεία Super και είμαι και με το ΙΚΑ και η ΡΙΛΕ και με όλα 5 εκατομμύρια θα δώσω για ένα χρόνο. Εντάξει. Και θα είμαι ψεγάδιαστος. Και θα έχω 100 οικογένειες πληρωμένες. Έτσι δεν είναι. 100 κάνω λάθος. Επί 3 άτομα του μεσόρου. Αυτό σου ένα παιδάκι 300, που σε μόνο. Ναι, 300 άνθρωποι. Θα είναι ευτυχισμένοι, θα ζουν φυσιολογικά. Και σε έρχεσαι και μου παίρνει. Θα είναι αξιοπρεπής πάνω απ' όλα. 5 εκατομμύρια. Τι είναι τα 5 εκατομμύρια, ρε. Ξυνέλθετε λίγο. Ζήστε στην πραγματική αγορά. Όχι, εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι, και είναι φυσιολογικό αυτό, ότι έχουν κάνει ένα λάθος, θα το ξαναδούν. Έτσι, θα εστιάσουν στα λάθη τους και θα αναπροσαρμόσουν αυτές τις τιμές. Ρε φίλε, είσαι συνέτερός μου. Πώς θα σου δώσω 5 εκατομμύρια ευρώ. Οθούν, τι μου προσφέρεις. Οθούν τον κόσμο στην παρανομία. Εντάξει, αυτό δεν είναι και απαραίτητο. Πρέπει να το έχεις λίγο μέσα σου, αγόρι μου. Ωραία, αλλά τα 5 εκατομμύρια είναι τεράστιο νούμερο. Και επειδή τι φράση έφαξες εσύ τώρα, θα μου πει κάποιος και λες αυτό το πράγμα. Ρε παιδιά, οι σταθμοί, τα site, όλα. Μα έχεις ένα συμφέρον και εσύ, φίλε, για ποιο λόγο. Τρέφονται από τη διαφήμιση. Όταν εσύ ευνουχίζεις μια εταιρεία ζητώντας αυτά τα τεράστια ποσά, εντάξει, το πρώτο πράγμα που θα κάνει η εταιρεία για να προστατεύσει την ύπαρξή της είναι να κόψει από το διαφημιστικό budget. Είναι μια αλυσίδα την οποία το κράτος διόλου δημοκρατικά πάει να σπάσει, μην υπολογίζοντας για ακόμη μια φορά. Ωραία. Τις συνέπειες μιας απόφασης που δείχνει ξεκάθαρα αρπαχτή, ωραία, εις βάρος πόσων ανθρώπων. Δεν είναι μόνο οι 100 άνθρωποι που δουλεύουν στην κάθε εταιρεία, είναι οι 100 που δουλεύουν εδώ, οι 100 που δουλεύουν σε ένα άλλο ραδιόφωνο. Οι 100... Όλα αυτά το χρήμα πρέπει να κινείται. Δεν μας αρέσει η στασιμότητα γενικώς του χρήματος. Πρέπει να αλλάζει χέρια και τα χρήματα θα τα αντιμετωπίζετε σαν να είναι ζωγραφισμένα χαρτιά. Δεν θα τα αγαπάτε. Θα τα έχετε στη ζωή σας, λέμε και το περί χρήματος. Ναι, ναι, εγώ νομίζω. Έτσι, έτσι. Ναι. Δεν θα τα έχετε αυτό σκοπό να τα τσουβαλιάζετε, να τα εξαφανίζετε, να μυρίζουν από τα ντουλάπια ή από εκεί που τα θάβετε και πάτε και τα βγάζετε κάθε 6 μήνες, κάθε 7 και να σας ψάχνουμε εμείς που είναι τα λεφτά. Τα λεφτά θα κάνουν βόλτα στην αγορά. Ναι. Θα ικανοποιείτε τους ανθρώπους, τους γύρω σας, τους απέναντί σας. Θα τους κάνετε ευτυχισμένους, θα τους δίνετε λύσεις όταν βλέπετε ότι δεν μπορούν, αλλά θέλουν. Υπάρχει το μπορώ, αλλά δεν θέλω και το θέλω, αλλά δεν μπορώ. Έτσι λοιπόν, καταλήγοντας για να πάμε και στο πολύ κομψό διαφημιστικό διάλειμμα που έχουμε. Ωραία. Σοβαρευτείτε. Στο φινάλε, εγώ θα κλείσω να κλείσω με το συγκεκριμένο για την Goldbet. Και μιλάμε, είναι η εταιρεία, λέγεται Goldbet, γιατί πολλοί ρωτάτε κάνετε. Δεν είναι gold, ο χρυσός. Είναι το gold που μπαίνει, που πανηγυρίζουμε. Γκολ, ένα μικρό πάω. Είναι πολύ απλό. Γιατί πολλοί του μπερδεύουν την gold. Ενώ είμαστε ξεκάθαροι. Άλλα γράμματα δεν λέμε. Το γάμα, το κάπα, το όμικρο και το λάμδα έχουμε τη δυνατότητα και το λέμε. Λοιπόν, αυτή η εταιρεία δεν έχει κανέναν ανάγκη. Δεν παρακαλάει κανέναν, δεν ζητάει χάρες. Μόνη της ξεκίνησε από την αρχή
από το μηδέν και μόνη της θα συνεχίσει. Θέλουμε άξιους απλώς συμπαραστάτες. Αρρωγούς σε αυτή τη βοήθεια που προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο γενικότερα. Mm. Τελεία. Τελεία. Πάμε παρακάτω. Ήρθε η ώρα να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Ωραία. Να πάρουμε ανάσα ενός λεπτού. Ένα λεπτό είναι. Ένα λεπτό ακριβώς. Ένα λεπτό περιπτερά. Ποιος τώρα για αυτό το τραγούδι το ξέρεις. Ούτε αυτό ξέρεις. Στο Διονυσίου. Μπράβο. Μπράβο. Εν τω μεταξύ πριν πάμε στο διάλειμμα, θα σε πω αυτό να γελάσεις. Να με αυτό να κλείσουμε στο διάλειμμα, ακούς. Είχα ένα φιλαράκι, δεν θα το δώσω στιγνά και στεγνά στον αέρα της πόλης. Ναι. Ο οποίος δεν καταλάβαινε το ένα λεπτό περιπτερά. Τι σας αρέσει αυτό το τραγούδι, είναι δεκαετία, τέλη δεκαετία του 80 αυτό το τραγούδι. Τεράστια επιτυχία. Δεν καταλάβαινε το ένα λεπτό περιπτερά, λέγει το χτυπάει από το τζάμι να το κάνει εικόνα έτσι. Ότι είναι λεπτός ο περιπτεράς και καλά. Ένας λεπτός περιπτεράς σε κιλά. Κατάλαβες και το λέω, δεν μπορεί να είσαι τόσο ζώο. Δεν γίνεται. Κατάλαβες και τον έβγαλα από τη ζωή μου, τον είπα μην ξανατρέψει ποτέ. Ναι. Του κυνηγά σε κόμπα. Ναι, ανελέτα. Τέτοια λάθη πρέπει να εκτελούν. Ο Σαμάρης τον καθάρισε. Θα πω. Κάνε διαλυματάκι. Γυρίσαμε λοιπόν. Γυρίσαμε και ήρθε η ώρα για το ένθετο Αλέκο Ζαμάνης. Όχι ένθετο Αλέκο Ζαμάνης, γιατί έχει πάρει πολύ μεγαλύτερη δημοσιότητα από αυτή που πρέπει. Ναι, το κυνηγά. Όχι, ναι. Και μετά ξέρει τι κάνει. Τι. Τίποτα. Έχει απαιτήσεις. Παράλογες. Εδώ όπως... υπάρχουν. Ναι, παράλογες. Οικονομικού τύπου. Α το διάλογο. Ναι, θεωρείται είναι φίρμα. Τι. Ναι. Ο άνθρωπος που να σε πω κάτι, αν τον αφήσει, θα ζήσει μέσα στην ασημαντότητά του, δεν θα ασχοληθεί κανένας μαζί του. Ελληνικά τώρα έμαθα, ξέρεις, τελευταία. Ναι, ήξερε 5 γλώσσες. Ναι. Σου έχω πει τα highlight του. Όχι, θα τα πω. Mm. Ξανά για να τα μαθαίνω. Mm. Ο άνθρωπος μέχρι 2 μήνες έλεγε, θα μπαρκάρω για να καταλάβεις πόσο αγώνα έκανα. Να τον εξηγήσω ότι τα πλοία μπαρκάρουν, ότι τα αυτοκίνητα παρκάρουν. Έτσι. Δώσαμε αγώνα. Το ξεπεράσαμε. Αυτό λέω, άντε Άγιος Νικόλαος, δεν πειράζει. Μετά. Τα παπούτσια. Τι πιο κλασική είναι. Ναι. Το γιώτα θέλει να το καταργήσει. Τα παπούτσα. Χαλκιδικιώτικα είναι αυτά. Χαλκιδικιώτικα να μιλάνε ελληνικά. Γιατί εμείς τους αγαπάμε τους χαλκιδικιώτες και αυτό το δείχνουμε μέχρι τελευταία δρανίδος του αίματος. Καταθέτουμε τον οβολό μας εκεί και ζούνε. Ναι, ναι. Έτσι, σε άτακτα χρονικά διαστήματα. Σε άτακτα δεν λες τίποτα. Ναι. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο γνωστό Λε Παντελέ. Έτσι, ναι. Που το έχουμε παραμελήσει λίγο είναι στο η αλήθεια. Μύθο, στο μύθο, Λε Παντελέ. Στο μύθο αυτό. Αυτό το κόσμημα εστιατόριο, music bar, ένα με σαλόνι. Πισίνα θερμενόμενη. Με πισίνα θερμενόμενη, η οποία για 3 ημέρες, να ξέρει, Σόφια, από τώρα, επειδή το νερό δεν έγινε το ανάλογο φιλτράρισμα. Μάλιστα. Έτσι, τι κάναμε. Φέραμε νέους τεχνικούς από Ολλανδία, ειδικούς. Ναι. Οι οποίοι τώρα συγκεκριμένα είναι στο αεροδρόμιο και τους παραλαμβάνει. Ο Λε Παντελέ. Έτσι είναι. Αν είσαι υψηλού επίπεδου. Και γιατί τους παραλαμβάνει ο Λε Παντελέ και όχι αυτή η βέβαια που έπρεπε να κάνει το Κίμον. Γιατί ο Κίμον αποχώρησε από την τάξη του ταξιτζή. Ο Κίμον έχει αποχωρήσει, ναι. Έτσι. Και ένα... πλέον σαν ταξιτζής θρύλος θα είναι ένας και μόνο εδώ και πολλά χρόνια ο επιστήθιος φίλος μου, αδελφικός μου φίλος και κουμπάρος, ο γνωστός σε όλους τους ταξιτζίδες, Βάγνερ. Ξεκινάμε στήριξη Βάγνερ. Ανελέητη. Αυτό δουλεύει κανονικά ή στον κύριο. Κανονικότατο, οδηγό, επαγγελματία. Ζαν Πολ Μπελμοντό. Επαγγελματία, ναι. Ίδιο κανονικά. Όπου όλα 6 και 5 ακριβώ. Και απολαυστικά ταξίδια με το ταξί του, το οποίο είναι και ένα από τα καλύτερα τη πόλη. Θα το διαφημίσουμε. Άσχετα που ανήκει στην ομάδα του Άρεο, ψυχολογικό. Έτσι. Εμεί το στηρίζουμε, ναι. Γιατί τον αγαπάμε. Δείγμα ότι όλη η πόλη μια αγκαλιά. Έτσι είμαστε εμεί, δεν περιοριζόμαστε. Στα Ούζα λοιπόν πολλοί κόσμος στέλνει μηνύματα διαδοχικά και πολύ καλά κάνουν. Ναι κύριε να ξέρετε ότι όταν ψιλοχιονίζει κάπου σε άλλες πόλεις μην το μεταφέρετε το χιόνι και στη Θεσσαλονίκη και κλείνετε τις δουλειές σας, δεν κάνετε τίποτα και δεν κουνιέστε. Αλλού χιονίζει, στην Καστοριά και στα Γρεβενά. Στο Μέτσοβο να δεις τη δουλειά. Και τώρα 8 στους 10 δεν δουλεύουν, πού να δουλέψουμε τόσο κρύο και τέτοια. Αυτά τα ελληνικά δεν βλέπεις που χιόνισε τώρα, για βρίσκε εμένα. Είναι 10 η ώρα, αλλά δεν ξέρω ότι είναι 10 η ώρα γιατί δεν έχω ρολόι, για κάποιο λόγο δεν έχω ρολόι μες στο δωμάτιο. Πρωί ας πούμε 10 η ώρα. Ναι. Ναι. Εντάξει. Χιονισμένα τοπία και τέτοια λευκά. Ξυπνάω σήμερα. Ρε. Α, σήμερα. Νόμιζα ότι ήταν στο Μέτσοβο. Και έχει τέτοιο καιρό έξω που λέω πώς 6 ώρα σηκώθηκα, τι έγινε. Έχει μια μουνταμά, μια ιδέα. Και έχω μια ιδέα μέσα μου, πόπο και πού και εκείνη την ώρα δεν είχα παραγγείλει καφέ. Ωραία, πρέπει να κάνεις εσύ, πού τέτοια κούραση τώρα. Και ξαφνικά τσου, βλέπω τον ρολόι 10. 10. 10, 10 φίλε. 7 εγώ το. Α, 10. 10, 10 ήταν. 10 και λέω. Όντως φίλε τους καταλαβαίνω αυτούς που δεν πήγαν για δουλειά. Δηλαδή στις 7 σήμερα. Πόσοι πήραν τηλέφωνα αυτές τις αστείες. Και όταν είναι να μην πάτε στη δουλειά σας, δεν λέτε αστείες δικαιολογίες και χαζά. Θα καταλαβαίνετε ότι πάντα τα αφεντικά σας τα ξέρουν όλα. Όλα όμως. Έτσι, θα πηγαίνετε κοινικά και θα λέτε θέλω σήμερα να ξεκουραστώ. Δεν νιώθω καλά. Βαριέμαι. Ναι.
Πες τα δεν υπάρχει. Η αλήθεια είναι μία. Γιατί όταν θα πείτε ένα ψέμα, μετά για να το συντηρήσετε, θα πρέπει να πείτε διαδοχικά χιλιάδες ψέματα. Και, το, και άντε να πείτε ένα ψέμα σε έναν. Φαντάστε να έχετε να κάνετε με 8-10 διαφορετικούς και να πρέπει να θυμάστε τι έχετε πει στον καθένα. Πρόβλημα. Ε, τεράστιο. Πρόβλημα. Πρόβλημα. Και βέβαια θα πει σε έναν την αλήθεια. Ναι. Ωραία. Ο οποίος θα κάτσει κέντα και θα είναι αυτός που θα σου φιανέψει στο αφεντικό. Και να φαγωθεί όλο το μπέρδεμα. Γι' αυτό παιδιά από την αρχή πάτε στο αφεντικό και λέτε να σου πω ρε φίλε, βαριέμαι. Πολύ τίμιο, πολύ ωραίο, τίμιο. Πολύ αντρικό. Ναι. Εγώ θα του πω οκ. Okay. Μην έρθουν και οι 12 του που πάω 24 και μου που βαριέμαι. Μοιράστε το. Λοιπόν, να πάμε λίγο στην ομάδα της καρδιάς μας. Δεν μίλησαμε καθόλου για πάω. Α, στη Βέρεια. Τη Βέρεια θα την αναλάβω από την άλλη εβδομάδα. Έτσι, γιατί θέλει πολλή δουλειά. Θέλει χρόνο. Θέλει και χρόνο και θέλει και διάθεση, την οποία θα έχω από την άλλη εβδομάδα, όταν θα καίνε και λιμένα τα οικονομικά. Λιμένα το οικονομικό 100%. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ λοιπόν, επέστρεψαν οι παίκτες μας στις προπονήσεις. Ετοιμαζόμαστε για ένα μάτς του Σαββάτου. Θα αντιμετωπίσουμε την Ξάνθη. Μια Ξάνθη η οποία έχει χαρίσει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και με ένα μάτς το οποίο πρέπει να το δούμε με την απόλυτη και την απαιτούμενη σοβαρότητα. Έτσι. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος είναι στην πρώτη θέση, όλα τα μάτς είναι επικίνδυνα. Όλα. Όλα, μηδενός εξαιρουμένου. Άσχετα που είναι τρίτη, βάζουμε τους παίκτες από τώρα στο Μουντ ότι πρέπει να φέρουν μια ακόμη επιτυχία. Τρεις βαθμοί, φίλε. Τρεις βαθμοί. Δεν έχει σημασία με ποιον παίζουν. Ναι. Και πρέπει αυτή τη φορά να συνδυαστεί και με καλή εμφάνιση. Πρέπει. Το ζητάμε και αυτό. Και επειδή πάει γούρι, ενδιαφερόμαστε για τον Ζίβκοβιτς. Ναι. Πέρσι ενδιαφερόμαστε για τον Ζίβκοβιτς. Συνέχεια. Ενδιαφερόμαστε λοιπόν για τον Ζίβκοβιτς, αυτόν τον εκπληκτικό πορτιέρο. Ο κορυφαίος του πρωταθλήματος. Με πάρα πολύ ωραία στοιχεία. Με πάρα πολύ ωραία στοιχεία. Χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι τα τρία τελευταία χρόνια. Τρία δεν αγωνίζεται στην Ξάνθη. Τρία νομίζω. Νομίζω αυτός είναι ο δεύτερος. Όχι. Τέλος πάντων. Μας απειλεί ο Ζαμάνης. Άσε. Γιατί θέλει να μπει στη ζωή μας, φίλε. Εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με εκατομμύρια κόσμο. Εδώ είναι το χαλασμό του χαλασμού και θα ασχολήσει συγκεκριμένα με τον κύριο Αλέξανδρο Ζαμάνη. Ο οποίος τον πήραμε από το τίποτα, τον κάναμε superstar και θέλει να ξεκινάει και βασικός. Φίλε, απαιτήσεις. Μα πώς θα ξεκινήσει βασικός. Απαιτήσεις. Λοιπόν. Σάββατο παίζουμε με Ξάνθη, έτσι δεν είναι. Ναι, Σάββατο 7:30 αν δεν κάνω λάθος. Γιατί συνήθως κάνω λάθος με τις ώρες. Γιατί τις ώρες δεν τις έχεις και δεν το έχεις. Με τίποτα, φίλε. Με μεταφέρουν πάντα. Θυμάμαι πότε παίζουμε. Την ώρα εκείνη τη μέρα θα δω. Ποτέ δεν θυμάμαι την ώρα. Επειδή ξέρω θα πάω. Ναι, τόσο, τόσο. Θα ασχοληθώ. Θα βάλεις λοιπόν στην ζωή σου και έναν υπεύθυνο όρος. Το κορίτσι που έχεις δεξί σου χέρι. Ναι. Είναι το απόλυτο δεξί σου. Έχω πολλά κορίτσια δεξιά μου χέρια. Αυτό πάλι όμως ζεστά θέλω να το δω. Μόνο κορίτσια έχεις δεξιά, ε. Πάντα. Αυτό από πού ερμόμενος δηλαδή καταλήγεις αυτό το συμπέρασμα. Ότι είναι ότι θέλεις... στη δουλειά πιο πιστές. Δεν βλέπουν ανταγωνισμό σε μένα. Μάλιστα. Οι άντρες, έστω και να μην έχουν καμία ελπίδα να ανταγωνιστούν, για να διευκρίνεις το λόγο, νομίζουν ότι μπορούν να ανταγωνιστούν. Α, ενδόμηχα μέσα τους βασιλεύει μια τέτοια. Ναι. Μάλιστα. Δεν είναι κακό να είσαι φιλόδοξος. Ωραία. Εγώ θεωρώ ότι είναι η ζωή τέτοια που κάποια γενιά μετά θα σε ξεπεράσει. Σίγουρα. Είναι αυτονόητο. Είναι ο νόμος εξέλιξης. Αλλά αυτό. Δαρβίνος. Ναι. Αυτό είναι. Αυτό δεν γίνεται από μια στιγμή στην άλλη. Είναι στάδια. Εγώ δεν σου λέω μη με ξεπεράσεις, τρέλα μη μου πουλάς. Ενώ οι γυναίκες, φίλε, είναι στρατευμένες, είναι κολκόσκυλα. Μάλιστα. Ξέρεις ότι θα σου δώσουν όταν τις φροντίζεις, ναι. Τις φροντίζεις, δεν τις αφήνεις, που δεν τις λείπει τίποτα ποτέ, δεν τους λείπουν, αλλά από εκεί θα τις προστατεύσεις, γιατί υπάρχουν πολλά ζώα. Έτσι. Σε αυτή τη δουλειά. Ασπίδα θα μπαίνεις πάντα μπροστά. Πάντα φταίω εγώ, ό,τι και να γίνει. Έτσι. Πάντα φταίει η κεφαλή, Σταύρο. Ναι, εννοείται. Πάντοτε. Εννοείται. Έτσι είναι. Έτσι, έτσι ήταν και έτσι πρέπει να είναι. Και, έτσι θα είναι. Και δεν κρυβόμαστε ποτέ στα δύσκολα. Όχι. Μπροστά. Ρηπές πολυβόλου, εκεί θα είσαι. Αλλά... Να τις δεχτείς εσύ. Ναι, επειδή θέλουν μια ιδιαίτερη διαχείριση όντως, το πινελίκι δεν είναι πάντα λειτουργικό. Θέλει λίγο κολομπάρεμα. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Πάμε λίγο, Σόφη, να δούμε και τα National League, γιατί έχουμε περιορισμένο έχουμε χρόνο. Έχουμε και Champions League στο μπάσκετ σήμερα. Ναι, παίζει αυτή η ΑΕΚ, ναι. Αναφορικά. Πώς, πού παίζει η ΑΕΚ? Λοιπόν, πού παίζει η ΑΕΚ? Με μια μπάμβη του, όχι. Όχι, δεν παίζει με τη... Εύκολη νομίζω ήταν η ομάδα. Ναι, καλά, εντάξει. Λοιπόν, Champions η ΑΕΚ παίζει Adverb. Με την Adverb. Adverb. Εντάξει, κοντά, τον τόνο έκανε λάθος. Τον τόνο, εντάξει. Είσαι σε εκπληκτική κατάσταση. Το α το τονίζουν, θέλω να πω εδώ.
δεν το τόνισα αλλού μόνη μου. Ό,τι διαβάζω, λέω. Εμένα μου αρέσει ο τρόπος που διαβάζεις. Θέλω να συνεχίσεις αυτό και, και σωστός να είναι να λες το λάθος το δικό σου. Και θα περάσουμε το δικό σου. Θα το καθιερώσουμε. Ναι, άμα το λες, πολλές φορές, το περνάς. Νομίζω ότι είναι έτσι. Τα χαιρετίσματά μας και στον Χρήστο τον Ταρίφα. Βεβαίως, βεβαίως. Ο οποίος δουλεύει κανονικά. Έτσι, φυσιολογικά. Παοξάκι. Να πούμε μερικά γραμματικά θέλω. Μερικά λάθη που γίνονται έτσι. Δύο-τρία την ημέρα κάτι θα. Λες, θα μένει κάτι. Όταν δίνουμε ραντεβού στη μία, είναι λάθος, κύριε. Έχουμε ραντεβού στη μία. Στη μία. Το γράφεις στη μία όταν είναι 13.00. Μπράβο, Σταύρο. Αρίστεσες. Ναι. Αρίστεσες. Καλορίζικο. Αυτά ναι. Τα τελευταία ερώτηση σε αυτά τα quiz γνώσεων που πήγε με τον πας. Ναι. Λοιπόν, άλλο λάθος. Ναι. Πληθυντικό. Δεν υπάρχει τα ταξιά. Ναι, τα ταξιά όχι. Τα ταξιά μπορεί να υπάρχει στην Πολύχνη. Μόνο εκεί το δέχομαι. Είναι το ταξί. Το ταξί. Δεν είναι τα στυλά. Είναι τα ταξί. Ναι. Το στυλό. Ναι. Ωραία. Και να πω και τέτοια. Δεν είναι τα τσάγια. Τα τσάγια. Είναι το τα τσάι. Ναι, αυτό απλά. Είναι γιατί... τα τσάι. Τα τσάι. Τα τσάι. Το τσάι, τα τσάι. Πολύ ωραία. Ναι. Δεν λέμε κινέζικη λέξη. Ότι από τις τέσσερις που είπαμε κρατήστε μία. Καλό είναι το 25% το λέτε σωστά. Ναι. Με σημεράκι τώρα, είσαι μέσα στο ταξί. Παστρός. Είσαι σε κάποια άλλη κατάσταση. Λες τι λένε τώρα αυτοί εκεί. Οι βασιλείς, οι αντιβασιλείς και όλοι οι διαπλεκόμενοι. Ναι. Ας κερδίσουμε και κάτι σήμερα. Κάτι έγινε. Ναι. Από το συμπλήν. Και ένα τελευταίο, στα μαθηματικά, όταν σου βγαίνουν όλα σωστά και εύκολα, είναι σίγουρο ότι έχεις κάνει λάθος. Συμφωνούμε σε αυτό, Σταύρο? Νομίζω ναι. Εγώ κάποτε είχα μαγαζιά νυχτερινά και ερχόταν να παραδώσουν οι κοπέλες. Πω, τι ληστείες γινότανε, Σταύρο. Το ξέρω ότι εσύ τις έβλεπα όλες. Κλέβανε, κάνανε πάνω, κάτω, όχι τόσα, όχι αυτό το κέρασε, αυτό γιατί δεν το χτύπησες, αυτό. Και κάτι αστείες δικαιολογίες. Αλλά το πιο ωραίο, το highlight όλο ήταν είχα μια περιορισμένη διανοητική ικανότητα, αλλά πολύ καλή σε εξωτερική εμφάνιση. Ναι. Λέω βράδυ, είναι πίσω να την καταλάβετε, τη βλέπουν μόνο. Να τι μπορεί να κάνει, λέω πάρε αυτό το τραπέζι, μόνο 10 άτομα. Μαγαζί έσκανε από κόσμο. Και έρχεται και μου λέει στο μπαρ να κάνει, κάνε λέει ένα μπιφτέκι με κοκακόλα. Μπαρ εμείς είμαστε. Λέει μπιφτέκι με κοκακόλα. Λέω, είσαι σίγουρη ότι σε είπε μπιφτέκι, ακούς. Με λέει, ναι, γιατί κάνω λάθος εγώ. Ναι, επειδή κάνεις λάθος, τη λέω, δεν θέλω να πω το όνομά της. Ακούς, επειδή κάνεις λάθος, το λέω. Πάει, έρχεται, ναι, με λέει, έχεις δίκιο. Ναι, λέω, τι ήθελε, με λέει ένα μπιφίτερ. Ακούς, δηλαδή είμαι αυτόν. Εντάξει φίλε, τις χρειαζόμαστε στις ζωές μας αυτές. Εγώ είχα πάντα τέτοιες. Αναγκαίο κακό είναι αυτό. Όχι, εγώ τις χρειάζομαι αυτές. Αυτό είναι το μη χείρον βέλτιστον. Εγώ έχω πάντα στη ζωή μου τέτοιες, το ξέρεις. Με μηδέν IQ. Όχι. Μηδέν όμως. Δηλαδή πραγματικά να πάω να διάσει το κεφάλι μου. Να ακούσω τόσες βλακίες σε δύο λεπτά όσο δεν έχω ακούσει σε δύο μήνες. Σήμερα με νιώθω σε εκπληκτική κατάσταση στο National League. Θα παίζουν αυτές μόνο τις ηλεκτροφορεσίες και τέτοιες. Σόφι, πάνε λίγο National League. Με βλέπω σε εκπληκτική κατάσταση. Γιατί χθες τρελάθηκε το μυαλό μου που έχασα τη Γερμανία. Χάζεψα πάλι. Το 2-0, φίλε. Είναι σαν να με σημαδεύουν. Εμένα και στην Κύπρο σημαδεύουν την Κική. Που το κορίτσι έχει να πιάσει στοίχημα μία μέρα πριν από την άλλη Κωνσταντινούπολη. Ήταν τελευταία φορά που έπιασε. 1453 για τους μη γνωρίζοντες. 29 Μαΐου. Για πάμε. Λοιπόν, σήμερα όλοι οι αγώνες ξεκινάνε 10 παρατέταρτο. Θα ξεκινήσουμε με τους αγώνες που η Γκόλντουντ προσφέρει μηδενική Κανιώτα. Είναι Σουηδία-Ρωσία και Πορτογαλία-Πολωνία. Ωραία, μάτσε. Σουηδοί είναι άσους. Οι Σουηδοί τους είδαμε τους Τούρκους. Μετά τους πήραν ήταν πάρα πολύ καλή μετά στο δεύτερο. Ο Μπέρκ παίζει κεντρικότατο ρόλο στην ομάδα, άσχετα από καιρό να σκοράρει. Είναι από αυτούς τους κυνηγούς. Σε όλα μέσα. Που είναι πάντα μέσα, ρε φίλε. Βλέπεις τώρα, κοίταξε να δεις. Παλαιότερα κυνηγούσαν στον ΠΑΟΚ, το ζήσει το Βρίζα, επειδή δεν ερχόταν πολύ με τον γκολ. Δεν είχε τις αγαθές σχέσεις. Και να ξέρετε, δεν είχε 100 γκολ πέτυχε στην καριέρα του. Δεν είναι λίγα, 100. Ναι. Για εσάς που βάζετε στοιχήματα δεξιά και αριστερά στα καφενεία, για να μην εκτίθεστε. Ναι. Στις ομάδες που έπαιξε σε 5 ευρωπαϊκές, Θέλτα, Τωρίνο, Φιωρεντίνα, Περούτζια, ΠΑΟΚ και Ξάνθη. Έτσι, 100 γκολ έβαλε στην καριέρα του για το ζήσει το Βέρζα. Κλείνουμε λοιπόν αυτή τη σελίδα, αυτή την απλή αναφορά. Έτσι, ο Ζιρού έκανε ολόκληρο παγκόσμιο κύπελο, όλα τα μάτς σχεδόν 90 λεπτά, με 0 γκολ. 0 τελικές. Και 0 τελικές. Ναι, αλλά φαντάσου, δεν είναι χαζός ο Ντεσάπ. Όχι. Έτσι, σε καμία. Το λες χαζό αυτόν. Ρε φίλε, όταν έχω εγώ αυτούς τους περιφερειακούς. Τον βοηθάει. Ναι. Ναι, δεν θέλω και έναν που να μου ζητάει την μπάλα στην κορυφή. Θέλω εργάτη. Για να εκμεταλλευτώ τις κινήσεις από την πίσω ζώνη. Δεν είναι ο Ζιρού. Όταν παίζει,
Δεν γίνεται να διαφορήσεις. Θα πάει να θα πολεμήσει εσύ, με το στόπερ. Θα πάει να πηδήξει, θα φέρει ένα μπουμπούλα. Θα βάλει το σώμα του μπροστά, θα βγει στήριγμα, θα παίξει ένα-δύο με κάποιον. Θα παίξει πίσω πάσα. Δηλαδή κάνει 15 πράγματα στο παιχνίδι μέσα. Θα δώσει μια κεφαλιά assist, πάσα, πάρ' το βάλει το εσύ. Θα δώσει και μια κλωτσιά στην πίεση. Πολύ πράγμα. Δεν είναι, ναι. Άκουρα, πριν έβγαλα τον εκπρόσωπο του White Scout στην Ελλάδα, τον Λεωνίδα τον Αθανασούλα, θα το γνωρίσω, ναι. Κατέβησε κάποια φάση. Εδώ λοιπόν υπάρχουν προγράμματα τα οποία μετράνε 500 πράγματα περισσότερο από όσα έχεις εσύ σαν φύλαθλος, μάθεις να μετράς. Γιατί είναι η δουλειά τους, γιατί υπάρχει εξειδίκευση των πάντων. Αυτές τις πλατφόρμες τις έχουν οι προπονητές. Οι προπονητές τι είναι πλέον, δηλαδή. Διαχειριστές δεδομένων είναι. Και προσωπικότητων. Δηλαδή, ένα ταλέντο που πρέπει να έχεις είναι να διαχειρίζεις, να είσαι παιδαγωγός. Και το άλλο, τι να κάνεις, να διαχειρίζεις τα δεδομένα. Έλα εδώ, τι μου προσφέρει εμένα ο Πρίγιοβιτς. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Από τα 8 τα 2. Αλλά τα 2 μου τα προσφέρει στο 100%. Στον υπέρτατο βαθμό. Ναι. Οι από πίσω που έρχονται από τον Πρίγιοβιτς, αυτά τα 2 μου τα δίνουν, όχι. Άρα ο Πρίγιοβιτς είναι απαραίτητος γιατί μου δίνει αυτά τα 2. Ας καλύψουν οι άλλοι τα 8. Δεν έχω γκολ από την πίσω ζώνη, ρε αγόρι μου. Το πίσω βαθμό σκοράρει στάνταρ, το λιμιό σκοράρει στάνταρ. Ο Πέρκας είναι με τα φεγγάρια του. Ωραία. Άρα λοιπόν αυτή είναι δεν, μπορώ, τα φεγγάρια. Ναι, δεν μπορώ λοιπόν να πάω να θυσιάσω και τον Πρίγιοβιτς σε ρολίστα. Άστον εκεί, ωραία, να τη μπλόχνει μέσα. Αν από πίσω ρε φίλε είχαμε τον Κούδα, τον Στόχ και τον Λούκας, θα βάλω χαμάλι. Ωραία τριάδα είπες. Ωραία τριάδα είπα, ξέρω. Πολύ ωραία τριάδα. Φόβο και γρήγορα την είπες. Αβίαστα. Ναι, γιατί είναι αυτά που τα στοιχεία. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, ναι. Κούδαστο. Θα κάνουμε και μια εντεκάδα σε κάποια στιγμή. Ανάποδα πόδια Λούκας και Στόχ, να ξέρεις. Αλλά ανάποδα. Ο δείξεις αριστερός και τέτοια. Ανάποδα πόδια. Γιατί και οι δύο έχουν πόδια αμαδονιστία. Κάτι ανάλογο με το Ρόμπεν στην Μπάγερν. Ναι, και την Περί. Ανάποδα πόδια. Ωραία τριάδα είπες. Μ' άρεσε. Θες φωτοβολίδες. Εκεί θα έχω χαμάλι. Μπροστά. Κατάλαβες. Ναι. Να πες το ξύλο. Έχω ζηρού. Ναι. Οπότε είπαμε τα μάτσα επειδή ξεκινήσαμε ένα σχολείο και φτάσαμε στον Κούδα. Πήγαμε και 50 χρόνια πίσω. Να ζήσει 400 χρόνια ο Μεγαλέξανδρος. Τόσο άρχοντα του Παλαιστέρου. Που άλλαξε την ιστορία του ΠΑΟΚ. Ναι. Το γνήσιο τέκτο τη παοξίδικη οικογένεια. Που πήγαμε να μα ψηφίσουν και αυτόν. Και στη Λάβα στα 70 του. Προχθές ή πια πήραμε ένα καφέ μαζί στο προπό του. Ο άνθρωπος είναι πρώτον απολαυστικός συζητητής. Έχει τόσο ωραία χρειά στη φωνή του. Είναι κούδας, τέτοια μπαλαδόφατσα. Με δύο κουβέντες, τελίτσες, είναι ο Κούδας. Τελειώσαμε. Ναι, είναι ο Κούδας. Πάμε λοιπόν, National Link. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Κόσοβο, Αζερμπαϊτζάν. Όχι, είπαμε τη Σουηδία, την οποία την δίνουμε άσο και οι δύο συμφωνήσαμε. Και μετά. Και είπες μετά Πορτογαλία. Πολωνία. Ο άσος της Πολωνίας, πόσο της Πορτογαλίας. 1,67. Μια χαρά. Να παίξουμε. Ναι. Άσο Σουηδία, άσο Πορτογαλία. Με δύο σάκια. Σάκια συμφωνούμε. Ναι. Και θα πιάσουμε κιόλα σήμερα. Κύριε, ετοιμαστείτε στην Goldbet να κάνουμε το γνωστό. Ξυλωθείτε. Ναι. Για πάμε. Λοιπόν, μετά είπαμε είναι Κόσοβο, Αζερβαϊτζάν. Κόσοβο, αυτοί έχουν πόλεμο. Σταματάνε τον πόλεμο, πάνε παίζουν, ξαναπηγαίνουν. Στο Αζερβαϊτζάν και να μην έχουν πόλεμο, σαν να έχουν πόλεμο. Στο Αζερβαϊτζάν. Ναι, ναι, ναι. Σερβία, Λιθουανία μετά. Ναι. Σερβία. Λιθουανία μετά. Ο άσο Σερβία. 1-10. Παγεβά, διάφορο και έξω από τη ζωή μα. Σερβία, Λιθουανία. Και ένα 10. Αυτοί ό,τι θέλουν τα φέρνουν. Ναι. Να κάνω μια παρένθεση για το Αζερβαϊτζάν, όθωνά μου. Ναι. Είναι το μόνο σημείο. Στον Πακού που. Στον Πακού. Είναι το μόνο σημείο στην καριέρα μου που πήγα, στο οποίο δεν ξεχωρίζει άνθρωπο και γυναίκα. Είναι οι ίδιοι. Τι εννοεί, βοήθησε με. Εγώρι μου είναι πιο. Δηλαδή, όποιο τεκνοποιεί, ναι, τον τιμωρεί η UNICEF. Είναι όλοι άσχημοι. Δεν υπάρχει ένα ωραίο. Σε άντρα το συζητάμε 0%. Τραγωδία. Δηλαδή, αν μου πεις γνώρισα έναν αζέρο μοντέλο, ναι, βάλα τον, ναι, σου λέει ψέματα. Να μιλάμε για κακά σχήμα. Και έχω και τέτοια αγανάκτηση. Ναι, ναι, ναι. Θα ψάξω κάποιον να μου πει ένα αζέρο. Ναι. Καπάκι γυναίκες. Ένα φρύδι. Άμα εμείς πάμε να φτιάξουμε ένα εργοστάσιο με τσιμπιδάκια, θα οικονομήσουμε. Έχεις άποψη σε λίγες ώρες ή κάθεσαι μια μέρα? Έχω γιατί... πάει δύο φορές από δύο μέρες. Εντάξει, έχεις άποψη. Έχω άποψη. Δεν είδες έτσι φευγαλέα. Όχι. Ναι. Στραβοκάνες. Σαν να βλέπω τον Βρίζα 20 πόντους πιο κάτω. Θα τις έλεγες άσχημο-κακάσχημες. Άσχημο-κακοκακάσχημες. Πω, πω, πω. Δηλαδή, ρε φίλε. Θα τις έλεγες μια ιδέα. Τεκνοποιείς. Μια συχαμοσχασιά. Ολοκληρώνεις την πράξη. Ωραία. Τρέχει με τα κούνη η Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Οι αζερίνες. Τρέχει η Μαριάννα Βαρδινογιάννη και πλακέτα, φίλε. Πάρτινα. Η Μαριάννα του Συλλόγου της Αγάπης. Συλλόγου της Αγάπης. Τρέχει. Σκέψω τη Μαριάννα που έχει τραβηχτεί τώρα πλέον, δηλαδή και τα φρύδια της πρέπει να είναι στο μάγουλο. Ωραία. Τρέχει, σπριντ. Φαντάσου, κάνει το εικόνα. Με την πλακέτα στο χέρι. Πάρ' το, φίλε.
Δηλαδή είναι το μόνο σημείο που έχω πάει δύο φορές και δεν μου έχει περάσει από το μυαλό. Ναι, άστα. Ναι, ναι, ούτε ξόφαλτσα. Τέτοια ασχήμια, πραγματικά φίλε. Γράφανε για το και μετά από αυτό το ανελή. Συνεχίζει το κινητό για το. Φίλε, για να μια ανάσα είμαστε που μα πάρει τηλέφωνο ο Πόξο στο Αζερβαϊτζάν και βλέπω καμιά βόμβα να φάμε εδώ και να φάμε κανένα φουσκέτο τέτοιο. Θα τον δει και αυτόν πώ θα είναι. Ναι, θα τον δω. Θα τον δω. Να το ερωτηματικό. Για να πηγαίνει εγώ είμαι. Πάμε, πάρτο. Για να κλείσουμε το θέμα, το κομβικό αυτό, που είναι, γιατί πρέπει να περνάμε και κοινωνικά μηνύματα και να δίνουμε και εικόνες. Εντάξει, γράφουν ένα δημοσίευμα για την οικογένεια Σαββίδη, ένα βανταδόρικο, πολύ πλούσιο Σαββίδη. Και καλά κάνουν. Και ο γιος του, ο Γιώργος, που μοιάζει με το Θεό Απόλλωνα. Εντάξει, άνθρωποι έχουν πάρει. Άκουρε. Τι γράφουνε. Εσχύς του είδες είναι αυτή. Τι γράφουνε, φίλε. Με το Θεό Απόλλωνα. Ο Γιωργάκης, μπροστά τους, είναι σε το Θεό Απόλλωνα. Τώρα το έκανα. Κατάλαβες. Δηλαδή, πραγματικά, αλήθεια γράφανε. Με βάση αυτή την εξίσωση, την τριγωνική. Αν αυτό είναι εκείνο, τότε πώς θα είναι το άλλο. Αυτό. Απλή μέθοδο των τριών. Των τριών, λοιπόν. Των τριών, το οποίο εδώ δύο δεν μπορούμε να μαζευτούν. Αυτοί, μην ψάχνουμε και τον τρίτο. Σόφι, πώς έχεις φύγει από τον Άσιο Ραλίνγκ? Όχι, δεν έχω φύγει από τον Άσιο Ραλίνγκ. Εγώ εκεί είμαι. Για πες. Έλεγε. Είπαμε για Σερβία, Λιθουανία, Μαύρο Βούνιο, Ρουμανία. Ένα είναι η Μαυροβούνιο, δεν είναι δύο ομάδες, είναι το Μαυροβούνιο. Θα τα αλλάξει όλα. Θα αλλάξει όλο το ποδόσφαιρο. Είναι η Μαυροβούνιο. Ναι, είπα Μαυροβούνιο. Ναι, Μαυροβούνιο. Δεν ξέρω πώς ακούστηκε, όχι, είναι Μαυροβούνιο. Τέλεια, είσαι απολαυστική. Λοιπόν, 100% σε κάνω αύξηση εγώ τώρα. Θα πλησιάσει διπλά από το λογιστήριο. Και τη γυρνάμε τη δουλειά και όντως πρέπει να λέγονται Μαυροβούνιο. Ναι, αφήνε Μαυροβούνιο. Εμείς με τη Σόφη είμαστε. Ναι. Είναι σύνθετη έχεις, λέξη. Έχεις δίκιο. Έχεις το φτιάξτε το ίδιο. Το είναι σύνθετη λέξη. Black Mountain. Black Mountain, ωραία. Πώς είναι το Black Friday, γιατί όχι. Στο Black Friday θα μίξεις φαντάζομαι. Όχι. Γιατί, γιατί είναι δεν black... είναι, εδώ στην Ελλάδα δεν θεωρώ ότι είναι Black Friday όπως το εξωτερικό. Είναι τι θες, κάνουν δώρο. Να μπαίνετε μέσα, ορίστε πάρετε αυτό το ψυγείο και φεύγοντας πάρετε και ένα άλλο δώρο. Τι να κάνω, όχι, να δουλέψω. Επειδή έχω παρακολουθήσει το Black Friday στο εξωτερικό, είναι εντάξει, κάτι που μπορεί να κάνει 100 ευρώ, το πουλάνε 1 ευρώ εκείνη την ημέρα και ό,τι προλάβεις και πάρεις, ας πούμε. Υπάρχουν τέτοιες διαφορές. Υπάρχουν τέτοιες διαφορές. Είναι μεγάλη... Δεν μπορεί να υπάρξει αυτό. Σε όλα. Και όμως υπάρχει. Είναι κάποια μεγάλα πολυκαταστήματα στο εξωτερικό που ο κόσμος περιμένει απ' έξω με καλάθια για να ανοίξει το μαγαζί για να μπουν. Ώρες. Ώρες. Από τις 5 ώρα τα χράματα και τις 4 μπορεί να είναι. Αν περιμένουν εμένα να πάω με καλάθι, θα περιμένουν χρόνια πολλά. Για πες λίγο, Σόφη, το επόμενο. Μετά έχουμε Σκωτία, Ισραήλ. Μαυροβούνιο, δεν μας είπες ποσοστά. 3-0-1 είναι ο Άσος, ναι. 3-12 το Χ, 2-71 το διπλό. Εδώ θα παίξουμε ένα no goal και θα κάνουμε το σταυρό. Και φυσικά πολλά ειδικά στοιχήματα έχουμε. Όμως θα πεις και τα ειδικά, βεβαίως. Μετά έχουμε Σκωτία, Ισραήλ. Σκωτία, Ισραήλ. Οι Σκοτσέζοι, οι οποίοι φημίζονται για τη γενεοδορία τους. Αυτό πάλι από ποιον ξεκίνησε, Βιστάβρο. Για τους Σκοτσέζους να τους κυνηγάνε αλληλέιτα επειδή δεν ξοδεύουν, δεν. Από τους Σκοτσέζους Μακτάκ. Ήταν Σκοτσέζος. Ναι, αφού είναι Μακτάκ. Τι θες να είναι. Αργερινός. Όλοι Μακτάκ είναι Σκοτσέζοι. Λοιπόν, ο Μακδόναλντς. Σοφή, θα σε κάνω μια ερώτηση για 20 ευρώ. Εύκολη. Αν κερδίσεις, παίρνεις 20 ευρώ μετρητά τώρα, την ώρα που γίνεται η εκπομπή. Έτσι, αν δεν απαντήσεις σωστά, δεν χάνεις τίποτα. Το παίρνεις ή όχι. Φοβάμαι τι ερώτηση θα είναι. Τι φοβάμαι, δεν είναι σαν περιεχομένο, απλή θα είναι. Λοιπόν, θέλω να μου πει ναι. Στα Mickey Mouse πώς λέγανε τα ανιψάκια του Σκρούτζ Μακντάκ. Το λέω από τώρα, δεν το ξέρω. Του Σκρούτζ και του Ντόναλντ τα ανιψάκια. Ναι, δεν το ξέρω. Χιούι, Λιούι, Ντιούι. Ούτε αυτό. Εγώ τους βασικούς ξέρω μόνο. Καλά, ούτε αυτού διάβαζε. Πώς μεγαλώσατε εσείς μόνο τώρα. Άλλες γενιές είναι. Δεν διάβαζα τέτοια. Όχι. Άλλες γενιές είναι. Δεν γίνεται τον Καστόνε δεν το ξέρουν. Οι νέες γενιές Καστόνε. Τον Καστόνε. Τον Οβελίξ δεν το ξέρετε. Τον Αστερίξ και αυτούς. Ναι. Πώς δεν είναι αυτό με μια τέτοια πεποίθηση το λες, μωρέ. Ναι. Έβλεπα παιδικά. Τι έβλεπα, δεν διάβαζα. Ποιος έγραψε τον Αστερίξ. Ποιος έγραψε τον Αστερίξ. Α, δεν το ξέρω το όνομά του. Γκοσίνη. Ωραία, τι άλλο έγραψε ο Γκοσίνη. Να δούμε αν διάβαζε εσύ μικρός. Έτσι σε κόμιξ. Σε κόμιξ, σε βιβλία, αλλά παιδικά. Ο μικρός Νικόλας. Άντε, δεν δικό σου είναι. Να το διάβαζα. Ωραίο, ναι, και τα πέντε. Πάρα πολύ. Ξεκίνησε από το πέμπτο, ο μικρός Νικόλας πάει διακοπές, έτσι. Το βλέπεις, ξεκίνησε από το πέμπτο. Ήταν παλαιότερα με τις βιντεοκασέτες που βγήκαν μέσα δεκαετία του 70. Και τη Φίνου και τέτοια. Τα βίντεο κλαμπ και αυτά. Σε 70, ρε. Το 80, ρε. Μέσα δεκαετία του 80. Το 70. Αυτή η ευρωή του λόγου. Η βιντεοκασέτα ήταν 4,5 κιλά και υπήρχε μόνο στην NASA. Δεν υπήρχε, ναι, σωστό. Και με τις βιντεοκασέτες δίνω σε ένα να δει τόσα παίρνει ο άνεμος. Το οποίο ήταν δύο κασέτες. Και βάζει πρώτα τη δεύτερη. Ακούς.
Και με παίρνει τηλέφωνο έξαλλος, το κλασικό το τηλέφωνο, με το καντράν, το μεγάλο, τα άσπρα, τα κρέμ και τα μαύρα, μην πάει το μυαλό σας, τα iPhone και τα Samsung. Τι μαλακία με έδωσε να δω! Ακούω, δεν έχω καταλάβει τίποτα! Του λέω ζω, του λέω αυτό είναι το απάνθισμα όλων των νεύρων, το πάντα. Όσα παίρνει ο άνεμο, Vivian Lee και τέτοια σε ανέργα, βάζω το επίπεδο και. Και με δεν έχω καταλάβει τίποτα. Ποιο είναι ο μαύρο, ποια είναι η λευκή, τι κάνει. Ναι, του λέω πώ είδε, το κατάλαβα μετά. Του λέω για πε που είσαι. Δεν έχω καταλάβει τι γίνεται. Α, ποιο έβαλε πρώτα το λέω για καβαγιοζάκι. Με λέει το Β. Από πότε βάζει το Β, από πότε βάζει το Α. Αυτέ οι πρωτοβουλίε που παίρνουν. Δηλαδή του δίνει το ένα δύο κασέτες. Η μία λέει Α και λέει Β. Δεν βάζει την Α πρώτα. Τόσο δύσκολο είναι. Είναι δύσκολο, φίλε. Γιατί μπορεί και να το μυαλό να θεωρήσει ότι το Β είναι πάνω. Εντάξει. Και δεν μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό, φίλε. Αυτό είναι το τέλος. Το τέλος. Άλλο ματσάκι είχαμε ή τελειώσαμε. Φυσικά έχουμε ένα ακόμα τελευταίο. Ναι. Το οποίο είναι Μάλτα με νησιά Φερόε. Μάλτα με νησιά Φερόε δεν έχουμε. Όχι, θα παίξουμε. Α, για πες. Θα παίξουμε. Goal, goal. Όχι, θα παίξουμε. Τι διπλό. 2,46 το διπλό. Νησιά Φερόε. Εγώ σήμερα λοιπόν δίνω άσο την Πορτογαλία, no goal στο Μαυροβούνιο ή Μαυροβούνιο. Μαυροβούνιο εννοείται ξεκάθαρα. Και άσο την. Πώς το λέμε, πρώτη μας επιλογή ποια ήταν. Σουηδία. Τη Σουηδία, ναι. Σουηδία, Πορτογαλία και no goal το Μαυροβούνιο. Αυτό θα πατηθεί σε light. Light ένα πεντάρικο. Ναι, πεντάρικο. Εντάξει, καλά είμαστε. Στην Αμερική τα πετάνε, να ξέρεις. Το ξέρω, τα καίνε. Στην Νέα Υόρκη τα βάζουν φωτιά. Άμα το πει, τα καίνε. Ποια γυναίκα κάψανε και έμεινε γνωστή στην ιστορία που την κάψανε. Γιώνα Ζεντάκ. Ναι, πολύ δυνατό, να ξέρει. Και πόσο χρόνο ήταν. Λορένη. 32. Όχι, αλλά ήσουν κοντά. 32. 21. Τι? 21, πιτσερίκα ήταν. Τόσο έχω δει ταινία. Ζεντάκ. Ήξερε γυναίκα που κάψανε. Με κλονίζει θετικά. Μπράβο. Τι φίλε. Μα είναι ιστορία. Στην ιστορία μου καλό. Στάνε μου να βόδι. Και εγώ ήμουν το μεγαλύτερο Λέση Λεσιού, ο Λέση στα μαθηματικά. Μαθηματικά φίλε. Άστο. Δεν με βλέπανε. Μπορεί να μην πατούσα και ποτέ. Με έπιανε άγχος. Θυμάμαι σαν τότε του καθηγητέ που μπροστά μου, σαν φαντάσματα, σαν ηρεμίε έρχονται, να με λένε δίνετε ένα τρίγωνο. Πάρτε το εσεί το τρίγωνο. Νέκαβανα. Νέκαβανα. Και η γωνία, βάλτε την απέναντι πλευρά και τα πυθαγόρια θεωρήματα. Αυτό πρέπει να τα κόψουν τα μαθηματικά, φίλε. Πρέπει να κοπούν τα μαθηματικά σε τέτοιο μεγάλο επίπεδο, τα αρχαία να περιοριστούν, να γίνουν πιο εύχρηστα, να υπάρχουν, όχι να εξαφανιστούν, αλλά είναι πιο να τα. Τα σκεφτεί κάποιο θέλει. Ποιο έγραψε και κλείνω με ένα αρχαίο. Είμαστε σε καλή κατάσταση. Ναι, ναι. Φόνους είμαστε. Ποιο έγραψε το λόγο υπέρ του αδυνάτου. Ου πολλού δε ο χάριο βουλή το κατηγόρο. Δεν χρωστάω. Δεν απέχω πολύ από το να χρωστάω χάρη στον κατηγόρο μου. Ποιο το έγραψε αυτό, ξέρεις. Θα τη κάνω multiple choice. Λόγος υπέρ του αδυνάτου. Λυσίας Ηρόδοτος Αριστοφάνης. Λυσίας. Ναι! Καλό ρίζικο! Πάμε. Η Goal Bet ήταν μαζί μας. Την ευχαριστούμε για την ημέρα. Αύριο στις 2 ξανά όλοι μαζί.